Καλό σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Τρίτη σήμερα και η εκπομπή μας Δράξαστε Παιδείας και πάλι κοντά σας με το δεύτερο μέρος από την Κυπριακή Λαϊκή Παράδοση. Η εκδήλωση έγινε στο Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου. Την ετοίμαση και την παρουσίαση κυρία Μαρία Παπαλούκα, προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, κάτω υπό την επίβλεψη του αρμοστή Ευρυπίδη Ευρυβιάδη. Στο πρώτο μέρος παρακολουθήσαμε χαιρετισμό από την ίδια την κυρία Μαρία Παπαλούκα, την προϊσταμένη της Εκπαιδευτικής Αποστολής, και από τον είπα το αρμοστή κύριο Ευρυπίδη Ευρυβιάδη, και ακούσαμε την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής σε ύμνους και την Σάβια Κουζάκο με την χοροδία της σε τραγούδια κυπριακά. Σήμερα θα ακούσουμε χαιρετισμό από τον Αρχιεπίσκοπο της Μεγάλης Βρετανίας κύριο Γρηγόριου, από τον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου, ο οποίος παρευρέθηκε εδώ στη Μεγάλη Βρετανία, ερχόμενος επίσημα από την Εκκλησία της Κύπρου για να κάνει έναν έρανο για αναστήλωση της μονής του Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία. Είχαμε την ευκαιρία να τον δούμε, να είναι μαζί μας, να μας λειτουργήσει, να μας μιλήσει, να έρθει κοντά στους πάρικους και να τους αγιάσει με την παρουσία του. Βρέθηκε και στην εκδήλωση αυτή και χαιρέτησε, θα τον ακούσουμε απόψε να κάνει αυτόν τον δικό του χαιρετισμό. Και επίσης ο Υπουργός Παιδείας της Κύπρου, με τον οποίο θα ξεκινήσουμε κιόλας, ο κύριος Κώστας Καδής. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα η κυρία Μαρία Γεροσύμου με τα παιδιά, την χοροδία δηλαδή, του ελληνικού σχολείου του Potters Bar. Ας τους ακούσουμε και ας τους απολαύσουμε. Χαριότατε, σεβασμιότατε, θεοφιλέστατη, κύριε πατεαρμοστή, εκλεκτή, προσκεκλημένη, φίλες και φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά έλαβα την πρόσκληση να παραστώ και να χαιρετήσω τη σημερινή πολιτιστική εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία έχει ως θέμα την Κυπριακή Λαϊκή Παράδοση. Η εκδήλωση αυτή, η οποία αποτελεί μια αξιέπαινη πρωτοβουλία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, αντικατοπτρίζει κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο την θέση που ο ίδιος ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει διατυπώσει στο πρόγραμμά του για την εκπαίδευση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η Κύπρος έχει ανάγκη από μια σύγχρονη παιδεία με θεμέλια την πολιτιστική ιστορική συνέχεια και την στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Αναντίλεκτα, έχουμε ανάγκη μια παιδεία που πέρα από την αναβάθμιση των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού θα ισχυροποιεί την ιστορική μας ταυτότητα και την εθνική μας συνείδηση. Μέσα σε αυτό ακριβώς το πνεύμα, εκτιμώ ότι εντάσσεται η σημερινή πολιτιστική εκδήλωση, που στόχο έχει αφενός την ανάδειξη της πλούσιας κυπριακής λαϊκής μας παράδοσης και αφεντέρου να καταστήσει τους νέους και τις νέες της κυπριακής παροικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο κοινωνούς αυτής της παράδοσης, ενισχύοντας την ιστορική τους ταυτότητα. Κυρίες και κύριοι, παρά το γεγονός ότι βρίσκομαι στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή μόνο για λίγες ώρες και για πρώτη φορά επισκέπτομαι τα παρικιακά μας σχολεία, οφείλω να ομολογήσω ότι νιώθω συγκίνηση αναλογιζόμενος το έργο που εδώ και δεκαετίες επιτελείται, έτσι ώστε να παραμείνει άσβεστη στις καρδιές των νέων μας η φλόγα της αγάπης για την Κύπρο μας. Εύκολα μπορεί να διακρίνει κανείς στα μάτια των παιδιών, αλλά και στα μάτια των μεγάλων σε ηλικία, εδώ στην παροικία, την φλόγα εκείνη που κράτησαν άσβεστη μέσα τους οι πρώτοι μετανάστες μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον νόστο για την Πατρώα Γη. Τούτο ακριβώς το συνέστημα που νιώθουμε και αυτή η εικόνα που αντικρίζουμε ατσαλώνει τη δική μας θέληση και επιμονή ως κυβέρνηση, αλλά και ως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, να συνεχίσουμε με κάθε τρόπο να στηρίζουμε την παροικιακή μας εκπαίδευση. Αναμφίβολα βιώνουμε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο στην Κύπρο. Έχουμε όμως ήδη τις πρώτες θετικές αξιολογήσεις της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλει ο λαός μας για να ξεπεράσει ενωμένος και αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Σε αυτή την προσπάθεια, αργός και συμπαραστάτης, από την πρώτη κιόλα στιγμή, στάθηκε η ομογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναδεικνύοντας για μια ακόμη φορά τη δύναμη που έχει ο λαός μας όταν ενωμένος αντιμετωπίζει την όποια δυσκολία.
Σας ευχαριστούμε για το σύνολο των προσπαθειών που έχετε κάνει, έτσι ώστε ο αγώνας που δίνουμε για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση να ευοδοθεί σύντομα και η Κύπρος μας να οδηγηθεί ξανά όπως της πρέπει στην ευημερία και στην ανάπτυξη. Φίλες και φίλοι, στη σκέψη όλων μας συνεχίζει να κυριαρχεί το πρόβλημα της ιδιαίτερης μας πατρίδας, της συνεχιζόμενης παράνομης κατοχής του τόπου μας ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής που πριν 40 χρόνια οδήγησε το λαό μας στην προσφυγιά και στο ξενιτεμό. Τα 40 χρόνια κατοχής είναι πολλά. Η κυβέρνηση μας θεωρεί ότι η σημερινή κατάσταση είναι και απαράδεκτη και επικίνδυνη, καθώς συντηρεί και διαιωνίζει την παρουσία των κατοχικών στρατευμάτων, την καταπάτηση των βασικών ελευθεριών και των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μετά από μακρές και επίπονες διπλωματικές προσπάθειες, έχουμε επιτύχει να μπούμε σε μια κρίσιμη διαδικασία, χωρίς περιοριστικά χρονοδιαγράμματα και επιδιαιτησία, διεκδικώντας λύση που να βασίζεται και να σέβεται τις δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και να διασφαλίζει το κοινό μέλλον σε μια ενωμένη Κύπρο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε καταδικασμένοι από την ιστορία και το χρωστάμε τόσους εκείνους που έφυγαν, αλλά και όσους θα έρθουν, να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση, αλλά και την ανοικοδόμηση της χώρας μας. Θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια ενωμένη, ελεύθερη, δημοκρατική και ευημερούσα Κύπρο, μια πατρίδα στην οποία να σχεδιάζουμε το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας σε συνθήκες ειρήνης, αξιοπρέπειας και ασφάλειας. Μια πατρίδα ελεύθερη, στην οποία θα χαιρόμαστε χωρίς περιορισμούς την πλούσια πολιτισμική μας παράδοση, την οποία σήμερα μπορούμε να χαιρόμαστε και να χειροκροτούμε εδώ στο Λονδίνο. Με αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς το σύνολο όλων όσοι βοήθησαν στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης και να ευχηθώ στον καθένα και στην καθεμιά από εσάς κάθε καλό. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με χαιρετισμό από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, κύριο Γρηγόριο. Μακαριότατε Άγιε Κύπρου, καλωσορίσετε. Εξοχότατε κύριε Υπουργέ Παιδείας και Πολιτισμής Κύπρου, καλωσορίσετε. Εντιμότατε εκπρόσωποι της Ελλάδος, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Κύριε Πατερμαστά, ευχαριστούμε διότι είχετε αυτήν την πρωτοβουλία μαζί με τους λοιπούς συνεργάτες σας να οργανωθεί αυτή η εκδήλωση. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, δάσκαλοι και γονείς και λοιποί συνεργάτες και συνοδοιπόροι στο έργο του Σχολείου του Ελληνικού της Αποδημίας. Χριστός Ανέστη. Μέσα σε αυτήν την περίοδο τη χαρμόσυνη, την ιστορική, την παχριστιανική, την πανανθρώπινη, της Ανάστασης του Χριστού, είμαστε συγκεντρωμένοι για μια ακόμα φορά σε αυτό το κέντρο, το οποίο ίδρυσε η Ομογένεια πριν 21 χρόνια. 20. Εγώ θυμάμαι το 93, εσύ λες το 94. Καλά, ίσως να έχω λάθος. Θέλω να συγχαρώ πρώτα-πρώτα τους οργανωτές και ιδιαίτερα τον είπα τον Αρμποστή και την προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής και όλους εκείνους οι οποίοι συνεργάστηκαν και συνέβαλαν για να γίνει πραγματικότητα αυτή η εκδήλωση. Πράγμα που δεν είναι και εύκολο εδώ στην Αποδημία, κύριε Υπουργέ, μακαριότατε και αδελφοί αδελφοί. Η Αποδημία πιέζεται. Η Αποδημία αγωνίζεται σκληρά για να επιβιώσει, να κρατήσει την ταυτότητά της, την πολιτιστική, τη θρησκευτική, την ανθρώπινη, την κοινωνική και ό,τι τη χαρακτηρίζει, την κάνει σαν εικόνα. Γι' αυτό και η υποστήριξη της Κυπριακής και της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Εκκλησίας της Κύπρου και όλων εσάς της κυβέρνησης και όλων των δυναμένων μέσα στην Αποδημία που έχουν παράδοση και έχουν και πείρα και χρήματα να υποστηρίξουν,
να υποστηρίξετε τα σχολεία. Γιατί τα σχολεία δεν εξαρτώνται, δεν πρέπει να εξαρτώνται απόλυτα από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Η Ελλάδα και η Κύπρος ξοδεύει πολλά χρήματα για τα σχολεία της αποδημίας. Και καλά κάνει και πρέπει να κάνει. Αλλά αδερφοί και αδερφές, τα σχολεία αυτά πρέπει να κρατηθούν, αν θα κρατηθούν, από την αποδημία. Διότι εσείς είστε υπεύθυνοι, αλλά εκείνοι οι οποίοι τα κάνετε, τα δημιουργήσετε, τα στήσετε, τα λειτουργείτε, τα προάγετε μέσα σε αυτήν την πολυάνθρωπη κοινωνία, όπως είναι το Λονδίνο και οι άλλες πόλεις όπου διαβιώνει η αποδημία, η ελληνοορθόδοξη αποδημία. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις και τις μικρές και τις άλλες όπου έχουμε στήσει την Αγία Τράπεζα και την Δασκαλική Τράπεζα. Γιατί μόνο έτσι θα επιβιώσει η αποδημία και να είναι εδώ να υπάρχει τα επόμενα 1000 χρόνια. Εμείς δεν θα είμαστε. Αλλά θα είναι άλλοι και το ίδιο πράγμα. Γιατί η ιστορία δεν έχει όρια και ο πολιτισμός δεν έχει όρια και η παράδοση δεν έχει όρια. Γι' αυτό και δεν σκεφτόμαστε μόνο τα μέτρα τα δικά μας ή τα χρόνια τα δικά μας. Σκεφτόμαστε 1000 χρόνια μπροστά για να ονειρευόμαστε, να προγραμματίζουμε, να μελετούμε και να ελπίζουμε ότι η αποδημία θα επιβιώσει. Οι εφημερίδες πριν κανένα δυο μήνες, οι Αγγλικές, εδώ συζητούσανε ποιος έφερε τα κρασά στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γαλλία. Και έγραψαν εδώ διάφοροι. Και γράφει ένας Άγγλος σπουδαίος, ένα άρθρο, λέει, όλα αυτά που λέτε είναι ιστορία, λέει. Τα κρασά, λέει, τα έφεραν οι Έλληνες που πήγαν στη Μασσαλία. Και από τη Μασσαλία, λέει, διαδόθησαν στην Δυτική Ευρώπη. Εμείς, εδώ η αποδημία πρέπει να φύγει αντίδωρο για τη δωρεά που παίρνει από τη χώρα. Και η δωρεά είναι η ελευθερία, είναι η δημοκρατία, είναι ο τρόπος, είναι τα μέσα τα οποία δίνει η χώρα αυτή για να επιβιώσουμε και οικονομικά και ηθικά και ανθρώπινα και η δημοκρατία. Είναι χώρα δημοκρατική και παρέχει δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. Και τους τελευταίους και αυτούς οι οποίοι την πολεμούν. Κρυφά και φανέρα. Γι' αυτό παράλληλα από τα σχολεία τα οποία δημιούργησε η Ομογένεια από το 1923, το πρώτο σχολείο το ελληνικό ιδρύθη στην Αγία Σοφία το 1923. Συμπληρώνουμε σχεδόν από την ημέρα που πάτησε το πόδι του ο πρώτος Μητροπολίτης, ο αείμνηστος Γερμανός Τρινόπουλος, και μετά την ίδρυση της Αρχιεπισκοπής, της Επισκοπής αυτής της Μητροπόλεως το 1922. Γι' αυτό λέω, ύστερα από 100 σχεδόν χρόνια, η Ομογένεια πρέπει να κάνει και άλλα βήματα. Έκαμε το Ελληνικό Κολέγιο, το οποίο διαλύθηκε επειδή είχε δυσκολίες οικονομικές, ήταν ιδιωτικό. Έκαμε η Ελληνική Πολιτεία δημοτικό και γυμνάσιο και νηπιαγωγείο, και το οποίο λειτουργεί και εξοδεύει η πολιτεία πολλά χρήματα. Έκαμε η Ομογένεια πολλά σχολεία, πολλοί πρόσωπα, τα οποία διευθύνουν οι κατατόπους εκκλησίες, οι σύλλογοι και οι οργανισμοί οι οποίοι τα έστησαν. Και καλά έκαμε. Γι' αυτό και έτσι θα ζήσει η Ομογένεια. Ο ΕΦΕΠ έγινε για να βάλει κάτω από την ομπρέλα του όλα τα σχολεία. Για να μην υπάρχει χωρισμός και διαίρεση και διάσταση και κακός ανταγωνισμός. Να πάψει ο κακός ανταγωνισμός μεταξύ των σχολείων της αποδημίας. Αλλά όπως τώρα, έτσι και πάντοτε όπου κάνουμε, όλοι να δίνετε το παρόν σας. Και οι παρόντες και οι απόντες και τα παιδιά σας. Για να παρουσιάζετε πολιτιστικά η Ομογένεια ενωμένη όσον αφορά το ιερό κεφάλαιο της παιδείας. Και τελειώνοντας, τα λέω, κύριε Υπουργέ, για σας, είστε καινούριος.
Το λέω και για τους άλλους και τους δασκάλους οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα και κάνουν τη δουλειά τους και χάνουν. Και πάνε στην Κύπρο, πάνε στην Ελλάδα και δεν αξιοποιούνται από τα Υπουργεία. Για να μπορούν οι υπουργοί εκάστοτε και οι δάσκαλοι που έρχονται και οι προϊστάμενοι να ξέρουν που πάνε και τι θα κάνουν και πώς θα κάνουν τη δουλειά τους. Τελειώνοντας, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι η Ομογένεια έκαμε ένα βήμα άλλο. Ίδρυσε δύο σχολεία ημερήσια με βάση των νόμων της χώρας, του νόμου της χώρας και με βάση τα δικαιώματα που έχει ο καθένας που ζει σε αυτή τη χώρα. Είτε είναι χριστιανός, είτε είναι Ιουδαίος, είτε μουσουλμάνος ή οποιασδήποτε άλλης θρησκείας είναι μέρος. Και τα σχολεία αυτά λειτουργούν, το ένα στο νότιο Λονδίνο και το άλλο στο βόρειο που πήγε χτες ο Μακαριότατος προχτές και το επισκέφτηκε. Γι' αυτό να τα υποστηρίξετε παράλληλα προς τα σχολεία, τα νυχτερινά, τα σαββατιανά, τα οποία λειτουργούν όπως είπα για τόσα χρόνια. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, καλωσορίσατε. Ιδιαίτερα τιμητική για την ελληνική παρικιακή κοινότητα είναι και η εδώ παρουσία του Μακαριότατου Αρχιεπίσκοπου Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου, κύριου κυρίου Χρυσόστομου, τον οποίο καλούμε να απευθύνει το δικό του χαιρετισμό. Με πολύ χαρά χαιρετίζω αυτήν την όμορφη εκδήλωση που εισερχόμενος προλίγου εντός της αιθούσης πήρα ήδη μία πρόγευση του τι θα συντελεστεί σε λίγο. Είδα τα παιδάκια με τις στολές τους. Είδα ζωντανή την παράδοση του νησιού μας, της πατρίδος μας, έτοιμη να παρουσιαστεί μπροστά μας. Δικαιολογημένες οι ανησυχίες και του Σεβασμιωτάτου και όλων μας. Αλλά αγαπητοί μου, έχουμε ρίζες βαθιές, ρίζες 3.500 ετών. Όσον κι αν βυσοδομούν οι εχθροί μας, όσον κι αν προσπαθούν να μας ξεριζώσουν, δεν θα τα καταφέρουν. Είναι βαθιές. Δεν κόβονται. Ο λαός μας και δι' ο απόδημος λαός μας δια της Εκκλησίας ενώνεται με την πατρίδα. Και η παρουσία της Εκκλησίας είναι μια εγγύηση ότι η παράδοση μας θα συνεχιστεί. Δεν κινδυνεύει. Η Εκκλησία ενδιαφέρεται γιατί δεν είναι μόνο θρησκευτικός οργανισμός η Εκκλησία, ούτε είναι ένας πεπαλαιωμένος οργανισμός σαπημένος που κινδυνεύει να διαλυθεί. Η Εκκλησία είναι ένας θεσμός ζωντανός, θα είναι πάντοτε δυναμικά παρόν. Εμείς οι εκπρόσωποι της δεν πρόκειται να αφήσουμε την Εκκλησία και να αφήσουμε το πίμνιό μας να διαφορήσει, αλλά θα το κρατούμε ζωντανό, θα το ανεβάζουμε συνεχώς, θα ετοιμάζουμε τα παιδιά μας καταλήλως να κρατηθούν ακριβώς εκεί στις ρίζες τους και η παράδοση θα συνεχιστεί απρόσκοπτα για το καλό της φυλής. Η Εκκλησία εργάζεται σε όλους σχεδόν τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα.
κάνουν σφάλμαν εκείνοι που νομίζουν ότι η Εκκλησία είναι μόνο ένας θρησκευτικός, ένας πνευματικός οργανισμός. Είναι και κοινωνικός, είναι και πολιτιστικός, είναι και εθνικός οργανισμός και είναι και δουλεύει σε όλους τους τομείς, όπως είπα, και σε όλα τα επίπεδα και θα συνεχιστεί αυτή η πορεία. Θα είμαι θα κοντά στο λαό μας, όπως συνηθίζω να λέω, θα κρατούμε το σφιγμό του λαού μας. Ξέρουμε τι θέλει ο λαός από την Εκκλησία του και μαζί θα συνεχίσουμε τον δρόμο, όσο ανηφορικός κι αν είναι, όσο ανώμαλος κι αν είναι, όσο ακανθώδης κι αν είναι, θα τον βαδίσουμε μαζί με τον Θεό, με την παντοδυναμία εκείνου που συμπληρώνει την δική μας ανθρώπινη αδυναμία, θα βαδίσουμε σταθερά και η ομογένειά μας και όπου γης ομογένειες και θα επιβιώσουν και θα κρατηθούν στις ρίζες τους, θα μεγαλουργούν μέχρι ότου αποκατασταθεί το δίκαιο εις την μικρή και τεμαχισμένη μας πατρίδα, την οποία θα εργαστούμε όλοι να την ενώσουμε και θα ζήσουμε όπως ζήσαμε τόσους αιώνες, χαρούμενα και ευτυχισμένα εις την γη των πατέρων μας. Σας ευχαριστώ. Ξύπνησα και ήμουν σε άλλο κρεβάτι, σε ξένο σπίτι. Εκλείσα τα μάτια μου και πήγα πάλα για ύπνον.
μια μάνα μου. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, η εκπομπή μας Δράξα στα Παιδείας φτάνει και απόψε στο τέλος της. Παρακολουθήσαμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος από την Κυπριακή Λαϊκή Παράδοση, μια εκδήλωση που έγινε στο Λονδίνο, στο Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου, με υπεύθυνη την κυρία Μαρία Παπαλούκα. Παρακολουθήσαμε τόσο στην πρώτη όσο και στην δεύτερη μας εκπομπή την ίδια την κυρία Μαρία Παπαλούκα να προλογίζει, να χαιρετίζει τους καλεσμένους και να λέει τι είναι αυτή η Κυπριακή Λαϊκή Παράδοση που παρουσιάζει. Τον είπα το αρμοστή της Κύπρου, τον κύριο Ευρυπίδη Ευρυβιάδη, ο οποίος είχε και υπό την αιγίδα του όλη αυτή την εκδήλωση, τον Υπουργό Παιδείας της Κύπρου, τον κύριο Κώστα Καδί, τον Αρχιεπίσκοπο της Μεγάλης Βρετανίας, τον κύριο Γρηγόριο, και τον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου, τον κύριο Χρυσόστομο το Δεύτερο. Ενώ παράλληλα ψάλαν και τραγουδήσαν για μας η χοροδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, η κυρία Σάβια Κουζάκου με τα δικά της παιδιά και η κυρία Μαρία Γεροσίμου με τη δική της χοροδία, τη χοροδία του Σχολείου του Ποντεσμπάλ. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας την ερχομένη Τρίτη με ένα διαφορετικό θέμα. Από μένα τον πατέρα Ιωσήφ, γεια σας μέχρι και την άλλη Τρίτη.